Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Πώς διαμορφώνεται τώρα η κίνηση στην εφημερία? Είναι αυξημένη η προσέλευση στα τμήματα επηγόντων περιστατικών του ΑΧΕΠΑ και πώς αναμένεται να διαμορφωθούν οι νέες εισαγωγές? Κοιτάξτε, αυτό που παρατηρείτε, γιατί η μέρα δεν έχει κλείσει ακόμα και φαίνεται να κυλάει ομαλά, φαίνεται ότι υπάρχει μια ύφεση στις εισαγωγές, τόσο στις εισαγωγές όσο και στην προσέλευση στα επίγοντα όλων των νοσοκομείων της πόλης. Και αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, δηλαδή παρά τα υψηλά κρούσματα που προαναφέρατε, φαίνεται ότι αυτά αποσυνδέονται σιγά σιγά από τις νοσηλίες και τις βαριές νοσήσεις, καθώς φαίνεται ότι επικρατεί η όμικρον παντού. Ναι, η οποία έχει πιο ήπια νόσηση. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό? Εξακολουθεί να ισχύει, έχει πιο ήπια νόσηση. Βέβαια θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ακόμα και με την όμικρον, οι ασθενείς οι οποίοι είναι άνω των 70 ετών, ηλικιωμένοι, γιατί εκεί φαίνεται να επικεντρώνεται ο πληθυσμός κινδύνου, φαίνεται να είναι αυτοί, και κυρίως αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί, φαίνεται να εξακολουθούν να προσβάλλονται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν σαφέστατα και υποκείμενα νοσήματα. Έτσι φαίνεται ότι επικεντρώνονται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Ναι. Έχετε περίπου εικόνα πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται ήδη σε απλές κλίνες COVID και ΜΕΘ στο ΑΧΕΠΑ, αν έχετε διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, και ποια είναι η κλινική εικόνα των ασθενών στις ΜΕΘ? Πόσο βαριά δηλαδή είναι τα περιστατικά? Κάθε μέρα τώρα, τις τελευταίες μέρες, καταγράφουμε 100 και πλέον θανάτους. Είναι πάρα πολύ. Ναι, έτσι ακριβώς. Φαίνεται πάντως να σας πω, αυτή τη στιγμή διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ δεν έχουμε στο νοσοκομείο. Και αυτό είναι αισιόδοξο. Άρα φαίνεται ότι αποφορτίζεται, γιατί ξέρετε, περάσαμε ένα μήνα όπου είχαμε φτάσει σε πολύ μεγάλα νούμερα ασθενών οι οποίοι ήταν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Και το φαινόμενο αυτό φαίνεται να αποκλιμακώνεται και αυτό είναι αισιόδοξο. Άρα φαίνεται ότι έχουμε μια επάρκεια στις ΜΕΘ επί της παρούσης, καθώς ελαττώνει τη βαρύτητα των περιστατικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μηδέν, έτσι. Απλά υπαρκούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας που έχουμε. Δεν έχουμε ξεφύγει τον κίνδυνο. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι η όμικρον θα υπάρξει ένα ψυχασμό και ότι δεν κινδυνεύει κανένας. Αν είσαι ανεμβολίαστος, αν έχεις σοβαρά νοσήματα, εξακολουθείς να κινδυνεύεις. Ναι, δηλαδή κατά βάση από οι βαριά νοσούντες είναι ανεμβολίαστοι, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Μεταλλίδη. Εξακολουθεί να σημαίνει, το 80% είναι ανεμβολίαστοι και κατά κύριο λόγο το υπόλοιπο όλοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Ναι. Διαπιστώνεται κάποια αύξηση των μολύσεων στα παιδιά ή δεν έχει αλλάξει η εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα? Κοιτάξτε, έχει σαφέστατα αλλάξει και η εικόνα. Έχουμε σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα που ήταν η Δέλτα, αυτό που είχε επικρατήσει με την όμικρον, όπως και στο γενικό πληθυσμό, και τα παιδιά ακολουθούν αυτό το μοντέλο. Σαφέστατα, σε σχέση με το προηγούμενο κύμα, έχουμε πολύ περισσότερα παιδιά τα οποία έχουν νοσήσει σε σχέση με τα προηγούμενα κύματα. Σαφέστατα. Έτσι ακολουθεί το γενικό πληθυσμό. Δεν είναι ξεχωριστή οντότητα τα παιδιά. Ναι. Όταν ακούμε 20.000 κρούσματα στην κοινότητα, σαφέστατα αντίστοιχα το ποσοστό θα είναι αυξημένο και στα παιδιά. Ναι. Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση, η οποία δεν θα ακουστεί ωραία, αλλά έχουν αρχίσει και αδειάζουν οι ΜΕΘ επειδή πεθαίνουν, ναι? Όχι, γιατί έχουμε λιγότερες εισαγωγές στις ΜΕΘ. Αυτό είναι γεγονός, σας το εξήγησα. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή, είχαμε μάλλον το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια χρονοκαθυστέρηση της επικράτησης της όμικρον σε σχέση με την Αθήνα, δηλαδή είχαμε ακόμα πολύ ψηλά ποσοστά δέλτα εδώ, άρα βαρύτερες νοσήσεις. Είχαμε πολύ περισσότερα περιστατικά από την δυνατότητα διαχείρισης από τις υπάρχουσες μέτρες στην πόλη. Αυτό το φαινόμενο φαίνεται να ελαττώνεται, γι' αυτό και είχαμε πολλά διασωληνωμένα εκτός ΜΕΘ. Και οπότε μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα κρεβάτια. Τώρα, κύριε καθηγητά, πόσο πιθανό είναι να δούμε σύντομα ένα νέο μεταλλαγμένο στέλεχος, το οποίο ενδεχομένως να είναι πιο επικίνδυνο σε σχέση με την παραλλαγή όμικρον αλλά και τη Δέλτα? Κοιτάξτε, ακούτε από όλους τους ειδικούς πλέον στον κόσμο και τελευταία από μένα, ότι είναι ένας ιός ο οποίος μας έχει διαψεύσει όλους μέχρι τώρα. Και κάθε φορά που λέμε ότι τελειώνει, ξαναρχίζει. Σαφέστατα είναι αυτός ο κίνδυνος. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, μόλις θα τελειώσει αυτό το φαινόμενο της όμικρον, το οποίο πλήρωσε να έχει μια πολύ ψηλή άνοδο γρήγορη μέσα σε πολύ λίγες μέρες και να αρχίσει να ελαττώνεται πάλι γρήγορα, δεν είναι αυτό που τα ξεκάθαρα και το τι θα επικρατήσει. Αλλά φόβος μιας καινούργιας
παγκόσμια σαφέστατα υπάρχει. Τι πρέπει να προσέξουμε ώστε η χαλάρωση των μέτρων από τη Δευτέρα να μην φρενάρει την αποκλιμάκωση των κρουσμάτων και τι περιθώρια υπάρχουν για περαιτέρω άρση των περιορισμών, κύριε Μεταλίδη? Βήμα το βήμα και κάθε εβδομάδα αξιολόγηση των επιδημιολογικών στοιχείων. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε στα χέρια μας. Κάθε άρση μέτρων θα αξιολογείται τι επίδραση έχει. Έτσι είναι. Απελευθερώθηκε χθες, όπως ακούσατε, η μουσική, αλλά πάντα με καθήμενος. Κάθε εβδομάδα θα αξιολογείται κάθε άρση μέτρου τι επίδραση μπορεί να έχει στην πανδημία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το μόνο που έχουμε, γιατί έχουμε έναν υπερμεταδοτικό στέλεχος, το οποίο βλέπετε διαθέτει και μπορεί να νοσήσουν και άνθρωποι που είναι εμβολιασμένοι. Ευτυχώς όχι βαριά. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι βαριά. Είναι ελάχιστα αυτοί που είναι εμβολιασμένοι και θα νοσήσουν βαριά. Αλλά η χρήση μάσκας πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο μέτρο το οποίο έχουμε προφύλαξη σε αυτή την περίοδο, κυρίως με τον κρύο καιρό και τη μην καλή δυνατότητα αερισμού των χώρων. Με τους κλειστούς χώρους, ναι. Δηλαδή η μάσκα θα την κρατήσουμε, θα μας γίνει αξεσουάρ κανονικό, φαντάζομαι, για πολύ καιρό ακόμη. Αξεσουάρ σε όλα τα χρώματα, σε όλα τα μεγέθη. Λοιπόν, τώρα εσείς έχετε ξεχωρίσει, αν έχετε ασθενείς όμικρον, τους ξεχωρίζετε? Δηλαδή, αν έχετε ασθενείς με μετάλλαξη όμικρον ή είναι με δέλτα, και επίσης στις ΜΕΘ υπάρχουν όμικρον? Ναι, υπάρχουν και στις ΜΕΘ πλέον όμικρον. Υπάρχουν ασθενείς και με όμικρον που βρίσκονται στις ΜΕΘ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο όλοι οι ασθενείς, οι οποίοι διασωληνούνται σε ολόκληρη τη χώρα, στέλνετε δείγμα ώστε να διαχωριστεί τουλάχιστον για τους ασθενείς οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι, αν είναι δέλτα ή όμικρον, και να μπορέσουμε να έχουμε τελικά. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο αργεί, είναι μια δύσκολη, δεν είναι μια πολύπλοκη εξέταση, κάνει τουλάχιστον μια εβδομάδα, αλλά είναι δεδομένα που έρχονται μετά. Τουλάχιστον για το δικό μας νοσοκομείο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, έχουμε δεδομένα από τους ασθενείς που εισάγονται και φαίνεται ότι πλέον ότι και στις εισαγωγές, στις απλές κλίνες, πλέον είμαστε γύρω στο 60 με 80% είναι όμικρον εισαγωγές. Πότε εκτιμάτε, κύριε καθηγητά, πως θα πάψει ο ιός να είναι επικίνδυνος και θα μας απασχολεί όπως μια γρήπη? Κοιτάξτε, αυτή η κουβέντα της επιδημίας, της ενδημίας, ότι κάποια στιγμή ο ιός θα γίνει ενδημικός, και ενδημικός να γίνει ο ιός, όπως βλέπετε τι καταφέρνει και επιβιώνει και τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, για τους ανθρώπους που θα έχουν σοβαρά υποκείμενα προβλήματα, θα είναι πάντα μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Άρα δεν βλέπω τον εφησυχασμό. Την αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας, ναι, με μια ενδημική κατάσταση, αλλά όχι ότι θα πρέπει να εφησυχαστούμε πλήρως. Θα μας πάρει αρκετό χρονικό διάστημα για να φανταστούμε τη ζωή μας όπως ήταν πριν από 2 χρόνια. Διαβάζω ότι περιμένουμε το χάπι, το χάπι για τον COVID. Βλέπουμε και τα μονοκλονικά. Αυτά εδώ πώς προχωρούν, και βέβαια αν έχετε κι εσείς ασθενείς που έχετε χορηγήσει αυτά τα φάρμακα. Μονοκλονικά έχουν χορηγηθεί. Δεν ήμασταν από τα πρώτα κέντρα στην πόλη τα οποία, οι οποίοι χορήγησαν μονοκλονικά αντισώματα. Από Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τη χορήγηση του πρώτου αντιϊκού φαρμάκου και αναμένεται στον επόμενο μήνα να έρθει και το επόμενο αντιϊκό φάρμακο από το στόματος. Οπότε προστίθενται στη παρέτρα μας όπλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο περνάει το χρονικό διάστημα, θα προστίθενται ακριβώς για αυτές τις ευπαθείς ομάδες, για τους ανθρώπους ασθενείς που έχουν κίνδυνο να νοσήσουν βαριά, να έχουμε όσο και περισσότερα όπλα και πιο γρήγορα διαθέσιμα για να τους βοηθήσουμε και να αποφύγουμε τις νοσηλίες. Ξέρω ότι παρότι είστε καθηγητής, έχετε άμεση επαφή και επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ, το νοσοκομείο της πρώτης γραμμής. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το υγειονομικό προσωπικό, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε τη συζήτησή μας με αυτό? Είναι εξαντλημένο? Έχει ακόμη αντοχές? Γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Πολύ σημαντικό ρόλο. Σαφέστατα είναι ένα ταλαιπωρημένο προσωπικό, ένα προσωπικό το οποίο κάθε μέρα... εσείς ακούτε μονοκλονικά αντισώματα, αλλά για να γίνουν αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα, για να φανταστείτε, πάλι κάποιοι έπρεπε να βγουν, κάποιοι έπρεπε να χάσουν τα ρεπό τους, κάποιοι έπρεπε να γάνουν, για να μπορούμε 7 μέρες την εβδομάδα να είμαστε διαθέσιμοι και να προσφέρουμε στον κόσμο. Σαφέστατα έχει κουραστεί, αλλά είναι εκεί γιατί ξέρετε ότι επιτελεί ένα σημαντικό έργο, και ξέρετε κάθε φορά η υγειονομική, και αναφέρομαι σε όλους, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, δεν ξεχωρίζω κανένα, ούτε γιατί, ούτε νοσηλευτή, ούτε βοηθό, ούτε πραγματικό φορέα, είναι εκεί γιατί καταφέρνουμε, πέρα από αυτούς τους 100 θανάτους που ακούτε κάθε μέρα, πάρα μα πάρα πολλοί συμπολίτες μας να παίρνουν εξιτήριο και να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Και ξέρετε,
ότι αυτό δίνει κουράγιο για να συνεχίζεις παρά τα 2 χρόνια που έχουν περάσει. Έτσι είναι. Κύριε καθηγητά, κύριε Μεταλίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Δεν ξέρω, είχατε μια έκτακτη σύσκεψη. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που μπορεί να πούμε στον αέρα. Όχι, ή αν ήταν κάτι ήταν γραφειοκρατικά, αλλά έπρεπε να γίνει, δεν μπορούσε να γίνει. Ναι, ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι,